Κύριε Καμένε, με εσάς να σας ρωτήσω για τα θέματα που έχουν με την τρομοκρατία. Βλέπουμε πάλι ότι παίζουμε πρωτοσέλιδα σε όλη την Ευρώπη. Δυστυχώς μια οργάνωση πυρήνης φωτιάς στείλαν δύο δέματα, η μία με αποστολή τον κύριο Γεωργιάδη, η άλλη με αποστολή τον κύριο Κικίλια, στο ένα δέμα στη Δέλτα Νιτάφ, το άλλο δέμα στον κύριο Σόιμπλε. Και η απορία αυτό που είπα και αυτό που μου είπατε και εσείς είναι πώς περάσαν τόσο εύκολα αυτά τα δέματα από τα ΕΛΤΑ και ταχυδρομικός, αεροπορικός πήγανε στους παραλήπτες. Κοιτάξτε, είναι λυπηρό. Είναι επικίνδυνα λυπηρό και επικίνδυνη η εγκληματική αμέλεια των υπευθύνων στο αεροδρόμιο και στην διαλογή των δεμάτων στα ΕΛΤΑ. Πρέπει να είμαστε σαφείς. Το μηχάνημα είναι γερμανικής τεχνολογίας, εντελώς καινούριο και είχε κατασταθεί για την ανίχνευση εκρηκτικών και άλλων ειδών προϊόντων τέτοιας μορφής και στα ΕΛΤΑ νομίζω έχουν και τα αεροδρόμια ένα, γιατί πηγαίνει στο αεροδρόμιο μετά για να φύγει έτσι αεροπορικά. Το θέμα έχω μάθει ότι εστάλει μέσω ενός κουτιού στο δρόμο, δεν παραδόθηκε σε κατάστημα των ΕΛΤΑ και έγινε συλλογή και έφυγε. Αυτό μένει να διερευνηθεί. Από εκεί και πέρα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ αυτές τις ημέρες. Δεν είναι ημέρες για δηλώσεις ούτε διχαστικές, ούτε εξαιρετικά επιθετικές. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ για να τελειώσουμε αυτό τη δύσκολη δουλειά που έχουμε να κάνουμε εδώ με τη διαπραγμάτευση για να πάει μπροστά και η οικονομία. Και δυστυχώς δώσαμε μια κακή εικόνα στο εξωτερικό. Δεν μου αρέσουν καθόλου οι ενέργειες οι οποίες είναι βίαιες και δυσφημίζουν όχι μόνο την κυβέρνηση, 11 εκατομμύρια Έλληνες. Αυτός ο αντίκτυπος είναι εναντί Δεν της Ελλάδος. φταίνε οι Έλληνες πολίτες, ούτε η Δεν ελληνική φταίνε, κυβέρνηση, έτσι. αλλά Δεν φταίει δεν κανείς για μπορείς να όλα το αυτά. βγάλεις τώρα από το μυαλό του οποιοδήποτε στην Ευρώπη, ειδικά ο οποίος σκέφτεται το απλό. Εμείς σας δανείζουμε και εσείς μας στέλνετε βόμβες. Δεν είναι τώρα της παρούσας συζήτηση, επειδή γίνονται όμως αυτά οι συζητήσεις, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και επειδή έχω σχετικά δίκιο σε αυτό που λέω, πρέπει να προσέχουμε. Καταδικάζουμε την ενέργεια. Είμαστε τυχεροί που δεν υπήρχε θύμα. Να θυμίσουμε τώρα πριν κάτι χρόνια και στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης πάλι γάμα, πήγε γράμμα και είχε σκάσει Και απ' πέρασε έξω και και ο από κύριο μηχανήματα Χρυσοχοίδη και και από αυτό. μηχανήματα και αυτό. Δυστυχώς βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμα Και για πυρήνες φανταστείτε στις να παίρνει για τρομοκρατίες. του Γερμανού και να την πλήρωνε Σόιμπλε με ένα δέμα με αποστολή τον κύριο Οποιοσδήποτε Άδωνη άνθρωπος, Γεωργιάδη. τώρα μην λέμε ούτε για τον Άδωνη, ούτε για τον Σόιμπλε, ούτε για τον κύριο Κικίλια, τον Όχι, Βασίλη. είναι πολιτική στόχη αυτή Είναι πολιτική και στόχη. έχουν μεγαλύτερη σημασία. Όλοι οι Με άνθρωποι πολιτικά είναι το ίδιο, μηνύματα, αλλά αλλά ένα και πολιτικό στόχο καλογέρα. έχει μεγαλύτερη Νομίζω όλοι σημασία, πρέπει να κύριε το Καμένη. καταδικάσουμε και οι συνάδελφοι και εσείς και οι δημοσιογράφοι αυτή την βίαιη ενέργεια. Και δεν χωρά τώρα τέλος πάντων άλλη συζήτηση. Πρέπει να προσέχουμε. Απλώς η διαπίστωση είναι ότι υπήρχαν κάποιες ελλειπείς έλεγχος. Και σαφώς η σαφέστερη διαπίστωση από όλους είναι ότι υπάρχουν πυρήνες ακόμα οι οποίοι μπορούν να κάνουν ζημιά εντός και εκτός Ελλάδος. Και πρέπει Και να είμαστε και προσέχουμε από τις πάρα πολύ. ελάχιστες χώρες που διαθέτουμε τρομοκρατικές οργανώσεις πλέον, έτσι. Διαθέτουμε Αυτής της συσσαγωγικά, μορφής, έχουμε. ναι. Είδαμε και τις δηλώσεις της κυρίας Ρούπα όταν συνελήφθη και μετά. Γενικά υπάρχει ένα θέμα, τώρα δεν χρειάζεται να το ανασηκώσουμε και να το ανακυκλώσουμε. Έτσι, Απλά πρέπει να να προσέχουμε ακούσουμε, κύριε και Καμένη, να να το ακούσουμε και καταδικάσουμε. την άποψη για να καλησπερίσουμε κοντά μας τον κύριο